Καλώς ήρθατε σε ένα παρασκευιάτικο vlog, αλλιώς Friday vlog, εδώ πέρα στο κανάλι μου. Παρασκευούλα σήμερα, κάνει πάρα πολύ κρύο και εμείς θα κάνουμε διάφορα πραγματάκια οικογενειακά, αγαπημένα και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά. Και αφού έκανα την περιποίησή μου, θα σηκωθώ τώρα. Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι έχουν φύγει τα παιδιά. Την περιποίηση, να σου πω την αλήθεια, δεν την κάνω το πρωί-πρωί. Γιατί συνήθως κοιτάω να φτιάξω τα παιδιά τα πρωινά. Αν και να σου πω την αλήθεια, με βοηθάει πάρα πολύ η ουρανία. Γιατί ξέρετε τώρα, έχει μεγαλώσει. Εμένα τα παιδιά μου είναι μεγάλα. Οπότε, ξέρεις, δεν τρέχω, ρε παιδί μου, αυτό το να κάνω τα ταπεράκια. Σε που δεν παίρνουν πλέον τα ταπεράκια σε ένα πολυμπάκ και πολύ είναι. Οπότε με βοηθάει και η ουρανίτσα το πρωί. Και λοιπόν, οπότε τον καφέ μου και το skin care το κάνω μετά για να το απολαύσω κιόλας. Οπότε πάμε εδώ πέρα στην κουζίνα, κάτσε να ανάψω κανένα φως, γιατί ειλικρινά κάνει πάρα πολύ κρύο. Και πέρα από αυτό είναι και μουντός ο καιρός. Δεν με βοηθάει. Οπότε κάτσε να ανοίξω τα φώτα μου και πάμε λίγο στην κουζίνα, γιατί σήμερα το μενού έχει κοτόσουπα. Λοιπόν, ήρθα που λέτε στην κουζίνα εδώ πέρα με αναμένα τα φώτα. Κάποιος με θυμήθηκε στο Viber. Okay, λοιπόν, έβαλα και καλύτερα την έστρωσα την κρέμα. Μα δεν μιλάτε κι εσείς. Είχε κάτσει εδώ πέρα η κρέμα μάλλον στο φρύντι. Μα δεν μιλάς λίγο να τη φτιάξω. Μα δεν μιλάς κι εσύ. Τέλος πάντων, σήμερα που σας έλεγα έχει κοτόσουπα, έτσι κάτι ζεστό. Αλλά θα το πιάσω τώρα που είναι νωρίς το φαγί, γιατί εγώ κάνω λίγο κάποιες ρυθμίσεις στην κοτόσουπα. Τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα, όπως και θα δείτε, θα βάλω σε νερό το κοτόπουλο να βράσει τουλάχιστον για μία ώρα και μετά θα αποσύρω το κοτόπουλο και θα το βάλω στο φούρνο. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα η κοντέση, και εγώ φυσικά η κοντέσα, δεν τρώμε βραστό κοτόπουλο. Οπότε το τρώμε μόνο ψητό. Μόνο ψητό. Ή εννοείται στη σχάρα. Έτσι λοιπόν, οπότε παίρνω εγώ το κοτόπουλο, το τοποθετώ στο φούρνο με μπαχαρικά, άντε θα τους βάλω και λίγο πατατούλα. Και μετά στη σούπα θα βάλω ριζάκι, θα ρίξω και αυγολίμονο και έτοιμο. Οπότε πάμε να το κάνουμε, γιατί όπως βλέπετε είναι μπελαλίδικο το θέμα. Λοιπόν, άναψα που λέτε εδώ πέρα την κουζίνα μου. Έχω βάλει την κατσαρόλα με το νεράκι και θα βάλω και το κοτόπουλάκι. Μέσα, σαν πρώτη φάση, θα βάλω ένα κύβο κότας. Έτσι ακριβώς όπως τα ακούς. Και θα βάλω και αλατάκι. Εξάλλου θα βγάλει τα αρώματα το κοτόπουλο. Και θα συνεχίσω μετά στο φούρνο να βάλω τα μπαχαρικά. Οπότε περιμένω να βράσει το νεράκι μου για να ρίξω το κοτόπουλο.
ήρθαμε εδώ πέρα, αφού έχω βάλει το κοτοπουλάκι όπως δίδες να βράζει, θέλει τουλάχιστον τώρα μία ώρα. Οπότε έβαλα και εδώ πέρα και τα σοφατοπιά μου, έχω γίνει λίγο άνθρωπος και έχω έρθει εδώ πέρα στον καλαμπέ για να σου δείξω λίγο τις άδειες συσκευασίες. Δεν είναι πολλές, μην νομίζεις, δεν θα σε κουράσω, αλλά καλό είναι σιγά σιγά έτσι λίγο να σταβάζω σαν beauty περιεχόμενο. Γιατί να σα σταβάζω λίγο-λίγο, γιατί μαζεύονται πάρα πολλά και κουράζεστε κι εσείς. Είναι απλά τα πράγματα. 4 άδειες συσκευασίες, τις οποίες θα αρχίσω με το αποσμητικό από Dove, το οποίο είναι. Δεν ξέρω τώρα τι λουλουδάκι του αγρού είναι αυτό. Πάντως, εγώ μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γενικά, με την Dove είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όσον αφορά τα αποσμητικά. Γιατί έχει μέσα και ποσοστό ενυδατικής κρέμας και δεν σώζει καθόλου μετά το ξύρισμα. Οπότε, όταν ανακαινηθεί το μπουκάλι, η συσκευασία, την ενυδατική, τη βλέπεις στη μασχαλίτσα σου. Οπότε, μπορώ να σου πω ότι θα του βάλω ένα 10 με τόνο κιόλας, γιατί αγαπάμε Dove. Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να σου πω, το οποίο παιδιά πρέπει να είναι και το 5ο μπουκάλι που έχω καταναλώσει, οπότε καταλαβαίνεις αυτομάτως ότι παίρνει 10 με τόνο, είναι αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό. Σας έχω ζαλίσει με αυτό το καθαριστικό της Garnier. Έχει μέσα αλόι, είναι τόσο δροσερό, το γουστάρεις περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες. Καθαρίζει σε βάθος, μυρίζει φρεσκάδα, πραγματικά 10 με τόνο. Το επόμενο που θέλω να σου δείξω είναι ένα scrub, το οποίο είναι από την εταιρεία Aloys Plus. Είναι αυτό εδώ πέρα το scrub, το οποίο είναι το Face or Bed Scrub Able Martini. Αν θέλεις να κάνεις μια ήπια απολέπιση, στο συστήνω ανεπιφύλακτα. Φοβερό, μυρίζει τέλεια, έχει πολύ μικρούς κόκκους. Είναι πάρα πολύ καλό και για τα ευαίσθητα δέρματα, μυρίζει δροσιά, έχει βιολογική αλόι μέσα, οπότε είναι φανταστικό. Και αυτό 10 με τόνο. Γενικά όλες οι αδείες μου συσκευασίες σήμερα παίρνουν 10 με τόνο. Και τελευταίο έχω να σου δείξω αυτήν εδώ πέρα την ενυδατική, η οποία είναι και για πρόσωπο και για μάτια, είναι από την Parthenol. Το συγκεκριμένο το έδινε δώρο το φαρμακείο μαζί με την αντιλιακή Parthenol. Γενικά ήταν σιτάκι και ήταν πάρα πολύ ωραίο και μπορώ να σου πω ότι κάθε χρόνο το βάζει το φαρμακείο της γειτονιάς μου. Και την τελείωσα και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν μου έβγαλε καθόλου λιπαρότητα. Είναι μια κρέμα την οποία τη με βόλευε απίστευτα το καλοκαίρι, γιατί ξέρεις δεν έπαιρνα πολλά πραγματάκια. Οπότε είναι 2-1 κρέμα και για το πρόσωπο αλλά και τα μάτια, όπως σας είπα. Φανταστική. Ήταν οι άδειες μου συσκευασίες. Σιγά θα πέσεις. Οπότε έχω να σου πω τώρα ότι είναι Παρασκευάρα, κάνει κρύο, περιμένουμε το φαΐ να γίνει. Μετά θα έρθουν τα παιδιά να διαβάσουμε κλασικά για τη Δευτέρα, έχουμε και τα αγγλικά. Αχ παιδιά, αυτό το διάβασμα θα το ξαναπώ, δεν το μπορώ καθόλου. Το καλό είναι ότι έρχεται και άλλο τριήμερο της 25 Μαρτίου. Η δεσημανούλα τη σκέφτεται από τώρα, καταλαβαίνεις. Αλλά γενικά το διάβασμα δεν το μπορώ. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχω ένα παιδί το οποίο προσπαθεί και εμένα αυτό με νοιάζει, το να προσπαθεί, το να μην είναι αδιάφορο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω μοιραστεί ποτέ αυτό που θα σας πω τώρα, ούτε στο Instagram. Είσαστε πρώτοι εδώ πέρα, πρεμιέρα μπορώ να σου πω. Ο Γιώργος βασικά έχει δέπει. Δεν είναι τίποτα τραγικό, είναι διάσπαση προσοχής. Σίγουρα είναι πάνω στο φάσμα του αυτισμού. Δεν είναι αυτιστικός. Καλά και αυτιστικός να ήταν, παιδί μας είναι, το αγαπάμε. Εννοείται ότι θα ήμασταν κοντά του όπως είμαστε και τώρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δραστηριοποιήθηκα κατευθείαν από τα 2,5 του χρόνια. Γιατί η παιδοψυχολόγος που τον είδε εκεί πέρα στο προπρονήπιο μας είπε ότι ξέρετε κάτι συμβαίνει αυτό. Οπότε και εμείς αγωνείς το αποδεχτήκαμε κατευθείαν, γιατί βλέπαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στα 2,5 του. Θα μου πεις ήταν πολύ μικρός. Όμως παρόλα αυτά πιστέψτε με ότι αυτοί οι μικρές λεπτομέρειες, όταν ξέρεις το παιδί σου, καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπεις ότι δυσκολεύεται και το παιδί σου, αλλά και εσύ. Οπότε σίγουρα θέλεις μια βοήθεια παιδοψυχολόγου και γενικά και αναπτυξιολόγου και. Μη στα πολυλογώ. Εμείς δραστηριοποιήθηκαμε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε ξέρουμε τώρα πώς να χειριζόμαστε τον Γιώργο. Γι' αυτό κιόλας αυτό το παιδί θέλει συνέχεια όρια. Γι' αυτό κιόλας, αν κατάλαβες την άλλη φορά που σου είχα πει ότι το πάω και εργοθεραπεία και δημιουργική αποσχόληση, του κάνει πάρα πολύ καλό το μέσα του. Και γενικά πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Οπότε κατευθείαν, επειδή δέχτηκα μία ερώτηση, γιατί ξέρω εγώ, αγχώνεις τα παιδιά. Okay, γιατί αγχώνεις τα παιδιά να διαβάσουν κατευθείαν μετά το φαγητό. Μπορεί να μην ισχύει αυτό για την ουρανία, αλλά όταν υπάρχει ένα παιδί με κάποια αδυναμία,
δεν γίνεται να μην το διαβάσεις κατευθείαν. Γιατί μετά, άμα περάσει η ώρα, έχεις χάσει το παιχνίδι. Οπότε και με τα ροδινά μας, αλλά και με τις εντάσεις μας, διαβάζουμε και είμαι πάρα πάρα πολύ περήφανη για αυτά που έχω καταφέρει όσον αφορά το διάβασμα του Γιώργου. Εξάλλου το λένε και οι δάσκαλοι. Εννοείται ότι υπάρχει επίοικια, παιδιά, δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να μην αδιαφορεί για το παιδί σου και το παιδί σου να μην αδιαφορεί γενικά για τη ζωή, για το σχολείο και. Αυτά. Αυτό ήταν η άσχετη πληροφορία της ημέρας, μπορώ να πω. Οπότε πάω λίγο τώρα να ξαφρίσω το κοτοπουλάκι μου, να δω τι γίνεται και θα τα πούμε. Μεταξύ, τώρα περιμένω ακόμα να βράσει το κοτόπουλο και μόλις μου ήρθε, έκατσα τώρα να φάω και το πρωινό μου και τώρα μου ήρθε και ένα email από το σχολείο που μας λέει ότι σήμερα θα έρθουν τα παιδάκια μας με ένα φάκελο σφραγιστό που θα έχει τη βαθμολογία του δεύτερου τριμήνου. Ωραία! Εντάξει, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ και αυτό το τρίμηνο και στη Δευτέρα και στην Έκτη. Εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όπως σας είπα, και για το μικρό μου, αλλά και για την μεγάλη μου. Διαβάζει πάρα πολύ. Έχει να κάνει και με το δάσκαλο. Η δασκάλα της Έκτης, μιλάμε, τα έχει λιώσει τα παιδάκια μας, πραγματικά. Αλλά και στην Τετάρτη εμείς τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ευελπιστώ να μου φέρουν καλούς βαθμούς, αλλά και να σου πω και κάτι, και χαμηλή να είναι. Οπότε είμαστε στη φάση τώρα που έχει γίνει, νομίζω, το κοτοπουλάκι. Θα βγάλω το κοτοπουλάκι από την κατσαρόλα και θα το μεταφέρω στο πυρέξ, να βάλω τα μπαχαρικά και να το βάλω στο φούρνο, να αναβαθμίσω το νεράκι μου και να βάλω και το ριζάκι. Λοιπόν, είμαι στη φάση τώρα που έχω βάλει το κοτόπουλο στο φούρνο. Έβαλα και ένα πυρεξάκι πατατούλες, γιατί λέω τώρα, αν μείνει το κοτόπουλο, τουλάχιστον να έχουμε και για αύριο. Κατάλαβες. Οπότε κοτόπουλο με πατάτες, λογικά για αύριο. Είμαι τώρα στη φάση που περιμένω να βράσει το ριζάκι και να βάλω και το αυγολέμονο. Οπότε σιγά σιγά να πάρει το φαγητό μία σειρά, τέλος πάντων. Μετά θα περιμένω τα παιδάκια μου να έρθουν, να διαβάσουν και θέλω να πάω για ένα σούπερ μάρκετ. Οπότε θα τα πούμε και πιο μετά. A few moments later. Και όπως βλέπετε, στο γνωστό σημείο είναι η ώρα του διαβάσματος. Θα αρχίσουμε αντιγραφούλα. Γιώργο, όλα καλά σήμερα το σχολείο? Ναι. Περάσαμε καλά? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αντιγραφούλα, τίτλος. Έχουμε και γλώσσα, έχουμε ιστορία, έχουμε και αγγλικά, έχουμε και σχολική, έχουμε και λοιπόν, ο Αρχίδης και το πρόβλημα. Ωραία, καθαρά γραμματάκια. Παντελής Κοκαλιότσος. Όχι κοκαλιότσος, καλιότσος, καλιότσος. 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 Καλιότσος, μπράβο Γιώργο, έτσι. Καλιότσος. Ωραία. Του σου. Του σου, του σου. Τελειώσαμε την αντιγραφή. Ήτανε πάρα πολύ, όλα αυτό ήτανε. Εντάξει, μωρές Γιώργο, έχουμε, εντάξει. Εσύ την έγραφες ή εγώ? Εσύ. Ορίστε, τα έχουμε και αυτά. Αχ, κάτσε να δω τι άλλο έχουμε. Βιταμή 12α αυτό. Και έχουμε και από το τετράδιο εργασιών δύο σκισούλες, ε. Ανάγνωση δεν έχετε? Όχι. Πώς έγιναν αυτό? Να κάνουμε. Έλατε. Δεν μπορούσα να γράψω με δεμένο δάκτυλο. Ποιος έπεσε από τη σκάλα? Εγώ. Πότε? Εχθές το βράδυ. Όπως ανέβαινα, τρόμια με τον κόνο και πέφτω κάτω. Μη μιλάς έτσι καλέ, με το πισινούλι λέμε. Ήθελα να, από το πρώτο σχαλί, ήθελα να πω στο,
Στο πάνω, στο τελευταίο. Στο πιο πάνω τελευταίο. Στο πιο πάνω τελευταίο. Ήμουνα στο τελευταίο. Όπως είναι η σκάλα, από το κάτω ήθελες να βρεθείς απάνω. Έτσι, πολύ ωραία φαντασία έχεις, Γιωβάκη. Το έκανα και μετά. Έσκασε κάτω. Κρατήθηκα με το ξύλο και μου φύγε. Έφυγα με το πισινό κάτω. Ωραία, τα σκαλοπόδια φύγα με το πουπό. Μέτρησες. Μετά μέτρησες αστεράκια. Τι να σε κάνω. Αφού βιάζεσαι. Γενικά και εσάς βιάζονται τα παιδάκια σας. Γιατί εμένα, άστα. Μέτρησε χθες αστεράκια. Τουπ, τουπ, τουπ. Πάλι καλά που δεν σκοτώθηκες. Πάλι καλά που δεν χτύπησες το κεφάλι σου. Μέχρι και εκεί ήταν ζανιάς κάνεις. 11 η ώρα στο παιδόν. Ναι, ναι, ναι. Είχα μία όρεξη εγώ να τους πω γεια σας. Να είμαι κι εγώ. Ήρθαμε. Λίγο μυαλό, ρε αγόρι μου. Λίγο μυαλό. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά τα σκαλάκια. Δεν πηδάμε. Να ανέβουμε κιόλας προς άνυφο. Εγώ φταίω που έσπασε το ξύλο. Είναι δυνατόν να κρεμιέσαι από το ξύλο το οποίο δεν είναι καν ακουμπιστήρι να κάνεις. Ναι, αλλά... Και αφού τελειώσαμε και τη γλώσσα, πιάσαμε και την ιστορία. Και γιατί μάθαμε στην ιστορία, για τους... Για τους Μακεδόνες, το ξέχασα. Μπράβο σου, το τέταρτο. Το τέταρτο, να συγγνώμη. Ποιον είχανε βασιλιά? Το Φίλιππο Β. Μπράβο, και τι έκανε αυτός? Ισχυρό στρατό. Ωραίο, και ποιος νίκησε? Νίκησε τους Τιβαίους και τους Αθηναίους. Ωραία, και μετά έγινε αρχηγός στην εκστρατεία εναντίον των Περσών. Ουχου! Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ δυνατή, έτσι. Ωραία, και τι έκαναν οι Μακεδόνες? Μακεδονική φάλαγγα. Αμέ, και πάμε τώρα στα αγγλικά. Σιγά, έχω και την πρίζα με το κολάρο που δεν χωράει πουθενά, παιδιά. Αλλά εσείς στο Instagram ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την τσίπησε ένα κουνούπι και αυτή άρχισε, ξέρεις, να το κάνει, να το κρουτς κρουτς με τα δοντάκια της και το μόλυνε. Οπότε το μόνο που μπορούσα να της κάνω είναι να πάρω το κολάρο αλλά Elizabeth και να τους το φορέσω, γιατί έχει μολυνθεί γενικά το σύστημα και δεν είμαι τώρα να πληρώσω άλλα 700 ευρώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα το αφήσεις κιόλας να πάει... Παρακάτω η υπόθεση της πρίντσες, θα πει στο σκυλάκι. Έτσι είναι πάρα πολύ λογικό. Άρε πρίντσες, τι τα δω κατάσταση. Δεν σου είπα, Μαρή, μην το ξύνεις εκεί πέρα. Δεν στο έχω πει χίλιες φορές. Μου το πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το διάβασμα. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε και για σήμερα Παρασκευή, κάναμε και τη γλώσσα μας, κάναμε και την ιστορία μας, κλείσαμε εδώ πέρα και το ρήμα speaking στα αγγλικά και τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσω εγώ τώρα να μοντάρω αυτά τα πλάνα, να μην πέσουν και πάρα πολλά, έλα αγόρι μου εδώ πέρα, λοιπόν και... σήμερα θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάποια πράγματα, γιατί μου έχουν τελειώσει τα τυράκια και τα γαλοπουλάκια και θέλω να πάρω λίγα πράγματα, τα λέμε εδώ πέρα, εδώ είναι μάρτυρες, θα πάρω λίγα πράγματα αυτή τη φορά. Λοιπόν, οπότε σας αφήνουμε να ξεκουραστούμε, τώρα έχουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, οπότε τώρα θα πάρει και το λάπτοπ του, άξια. Θα κάνει και η μαμά τη δουλίτσα, οπότε θα τα πούμε και πιο μετά στο supermarket hall. Γεια σας! Και γεια σας ξανά, εγώ μόλις ήρθα από το supermarket. Παιδιά, πάγωσε η ψυχή μου, το είναι μου, πραγματικά, τι κρύο είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, εντωμεταξύ στα βόρεια το έχει στρώσει. Τα βλέπετε κι εσείς, τα βλέπετε. Εδώ γιατί δεν το στρώνει. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, ρε φίλε, ποια είναι η αμαρτία. Ότι τα δικά μας τα παιδιά, εδώ πέρα στα νότια, μπορεί να μην έχει στρώσει. Τα σχολεία είναι ανοιχτά και έχουμε και το COVID και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά όμως, το καλοριφέρ είναι στο τέρμα. Πιάνεις κατάσταση εσύ? Εγώ δεν πιάνω. Τέλος πάντων, πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήγα και το γιο μου στο μάθημα και... Ήρθα εδώ πέρα να σου δείξω, πριν ξαναφυγώ έξω, που πάλι θα το παγώσω, να πάρω το παιδί. Ήρθα που λέτε από το σούπερ μάρκετ, σας έδειξα και το κρεατάκι που πήρα το χοιρινό και το έβαλα και κατευθείαν στην κατάψυξη. Εντωμεταξύ πέρασα και από την πεθερά μου, γιατί μου έκανε κόλ και μου λέει, έλα έφτιαξα και κάκι σοκολατένιο, ανάμεικτο βασικά, αυτό το ζεύρα, έλα να πάρεις και φυσικά αυτό δεν τα χάνουμε. Φυσικά και πήρα και το κεκάκι, κάτσε να σου το δείξω. Εντωμεταξύ ήρθα, εννοείται ότι το τσεπώσανε ήδη. Ο άντρας μου, εγώ φυσικά, με 74% σοκολάτα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα κομμάτι πάει και με σοκολάτα. Τι θα κάνουμε το διπλό συνδυασμό, τώρα για χαζί με έχεις. Λοιπόν, και έφαγε και ένα και η κόρη μου.
Και είναι αυτό εδώ πέρα το κυκάκι. Ανάρπαστο, δεν ξέρω αν θα μείνει τίποτα Σάββατο αύριο. Οπότε πάμε να σου δείξω τι πήρα από το My Market. Λίγα παιδιά πήρα αυτή τη φορά και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Γιατί είπα, θα πας μέσα και θα πάρεις λίγα. Και πήρα λίγα. Οπότε πάμε να σου δείξω τι πήρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ λίγα. Όπως σας είπα, πήγα στο My Market. Πήρα τυρί αλλά και γαλοπούλα. Πήρα τυρί κρέμα αντόρο. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα λουκανικάκια, τα οποία τους αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά τους. Τα κάνω ψητά αλλά και καμιά φορά βραστά στον ατμό. Τα θέλουν για hot dog. Γι' αυτό κιόλας και πήρα και αυτά εδώ πέρα τα ψωμάκια που είναι σε σαντουιτσάκι. Τα ανοίγω μέσα και βάζω και κέτσαπ και μουστάρδα και μαγιονέζα. Και βάζω και το λουκανικάκι. Μετά πήρα αυτά εδώ πέρα τα δημητριακά, τα crunch αρέσουν πάρα πολύ στο Γιώργο. Και αυτά εδώ πέρα τα Nesquik, τα οποία τα τρώει και ο μπαμπάς μας, μη γελάσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα πήρα γαλατάκια για τον μπαμπά μας και αυτά εδώ πέρα τα πράσινα τα παίρνουν τα παιδιά. Γιατί εννοείται ότι προσέχουμε και τη διατροφή μας. Αυτά παιδιά πήρα, δεν πήρα κάτι άλλο. 2 hours later. Οπότε μετά το supermarket haul έχει περάσει τώρα τουλάχιστον 1-2 ώρο. Τακτοποίησα όλα τα πάντα, συγύρισα λίγο εκεί πέρα στην κουζίνα. Και τώρα έχει έρθει και ο άντρας μου. Σκεφτόμαστε τώρα να τους φτιάξουμε hot dog, γιατί καλή σου πίτσα, αλλά καλά γλίστρησε, αλλά δεν έπιασε. Οπότε αύριο, όπως είδατε, θα συνεχιστεί το φαΐ κοτόπουλο με πατάτες. Άρα ήξερα εγώ και έτσι έκανα τις πατάτες. Οπότε θα φτιάξω τώρα τα χοντοκάκια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Αυτά, οπότε αυτό το vlog θα κλείσει κάπου εδώ. Εύχομαι να σας κράτησα πολύ καλή παρεούλα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, λοιπόν, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε και στα social media. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά.